μας είναι η αξιολόγηση, η οποία γίνεται, θα αναπτυχθούν και στη συνέχεια με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Η ενημέρωση της οικογένειας μετά την αξιολόγηση, που δεν σημαίνει πάντα ότι άμεσα το παιδί μπαίνει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Μπορεί να ζητήσουμε επαναξιολόγηση ανάλογα με τα δεδομένα. Ο ρόλος μας είναι η οργάνωση των συνεδριών με εξατομικευμένες θεραπείες, με εξατομικευμένο πρόγραμμα. Η συνεργασία με τους γονείς και τους φροντιστές, γιατί στόχος είναι οι δεξιότητες που αποκτούμε στο θεραπευτικό πλαίσιο να μεταφερθούν και εκτός, δηλαδή να έχουμε γενίκευση των όσων μαθαίνει. Ρόλος είναι η επαναξιολόγηση αν χρειαστεί, η λήψη αποφάσεων για χρήση επαυξητικής ή εναλλακτικής επικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για κάποια περιστατικά όπου δεν έχουμε λόγο και το να αντικαθιστούμε με κάποιο άλλο μέσο, με κάποιο οπτικό ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία συγκεκριμένα βοηθήματα, για παράδειγμα στα παιδιά με περιορισμένη όραση, όταν χρησιμοποιούν υπολογιστές, έχω κάποιες εικόνες συνέχεια. Ρόλος μας είναι να παραπέμψουμε σε ειδικούς άλλων ειδικοτήτων όταν παρατηρούμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Αρχικά, σίγουρα σε όλους τους θεραπευτές παραπέμπουμε σε ορειλά. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι για τα επίπεδα ακοής. Έπειτα όμως, καθώς δουλεύουμε με ένα παιδί, πολύ πιθανό να παρατηρήσουμε θέματα στη γενετικότητα, θέματα συμπεριφοράς. Οπότε εκεί οφείλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς και να πράξουμε ανάλογα. Και τέλος, ο ρόλος μας είναι να συνεργαστούμε με την διεπιστημονική ομάδα, που τις περισσότερες φορές αυτή αποτελείται από εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές παιδιών, ψυχολόγους, γιατί έτσι έχουμε και εμείς οι ίδιοι περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, για τομείς τους οποίους δεν μπορούμε να τσεκάρουμε, όπως είναι το νοητικό επίπεδο του, η κινητικότητά του, και είμαστε σε θέση να θέτουμε και ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους.